Τι είναι προσωπικά δεδομένα? Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή άτομο. Διαφορετικές πληροφορίες, οι οποίες εάν συγκεντρωθούν και συσχετιστούν όλες μαζί, μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ατόμου, αποτελούν επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν κρυπτογραφηθεί και τα οποία με κάποιο τρόπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επαναταυτοποίηση ενός ατόμου παραμένουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν καταστεί ανώνυμα με τέτοιο τρόπο ώστε το άτομο να μην ταυτοποιείται ή να μην είναι πια ταυτοποιήσιμο, δεν θεωρούνται πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για να είναι πραγματικά ανώνυμα τα δεδομένα, η ανωνυμοποίηση πρέπει να είναι μη αντιστρέψιμη. Παραδείγματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν ενδεικτικά το όνομα και το επώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αναγνωριστικός αριθμός κάρτας, τα δεδομένα τοποθεσίας, η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου. Τι είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα? Ορισμένες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στον πυρήνα της ιδιωτικής μας ζωής χαρακτηρίζονται από τον νόμο ως ευαίσθητα και απολαύνουν μεγαλύτερης προστασίας. Παράδειγμα ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων είναι φυλετική ή εθνοτική προέλευση, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, υγεία και κοινωνική πρόνοια, προσωπική ζωή, ποινικές διώξεις και καταδίκες. Γιατί χρήζουν προστασία στα προσωπικά μας δεδομένα? Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει αυξήσει τους κινδύνους για την ιδιωτική μας ζωή. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είναι δυνατόν να αντιληφθούν διάφορα στοιχεία για την προσωπική, οικονομική ή και κοινωνική κατάσταση κάποιου προσώπου και το σημαντικότερο να συνδυαστούν με άλλες πηγές πληροφοριών έτσι ώστε να οδηγήσουν σε μια συνολική καταγραφή της προσωπικότητάς του, στη σύνθεση δηλαδή του ατομικού του προφίλ. Με λίγα λόγια, δεν γνωρίζουμε πώς θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα μας αν βρεθούν σε λάθος χέρια.